Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφος, δημοσιογράφος, εκδότης, Καρφί, σε διαβάζω στα παραπολιτικά, σε ακούω επίσης με το σχόλιο στα παραπολιτικά. Καλημέρα. Αριστερά μου θα δείτε τον κύριο Ιάκωβο Αρμά, ο οποίος είναι διδάκτορο πολιτικής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Μακρυγιάννης από το Ποντίκι, συνάδελφος επίσης μαζί μου. Καλημέρα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις. Μπαίνω στο καράβι, 7 παρατέταρτο. Τα αναχωρούσαμε, βρίσκουμε σε ένα σημείο πάρα πολύ ωραία. Ντακ, τηλεόραση μπροστά μου, Κώστας. Κώστας, δεν μπορείς να απαλλαγείς πουθενά, έτσι. Η κόρη μου, μαμά ο Κώστας. Λέω να πάμε να κάτσουμε εκεί. Μα γιατί μαμά ο Κώστας θέλει να ακούσει. Λέω δεν θέλω παιδί μου, θέλω να κάνω αποτοξίνωση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι κάνω. Εγώ σε έβλεπα στα νότια Δωδεκάνησα. Αλήθεια. Ναι, ναι. Και ενημερώθηκες. Ενημερώθηκα και αδειμονούσα να έρθω. Πότε ήρθες. Την Παρασκευή. Αχ, παιδάκι μου, και εσύ καλώς ήρθες. Είμαι του Ιουλίου εγώ. Είναι ωραίος ο Ιούλιος για διακοπές. Ναι, τώρα βέβαια ούτε Ιούλιος ούτε Αύγουστος. Εδώ Ιούνιος ήταν πάρα πολύ ζεστός, έτσι, απίστευτα πράγματα. Και πάντα ακριβιά. Και τώρα, έρχεται. Πια, πάμε. Υπάρχουν καλές τιμές. Ωραία. Πιάνει το θέμα που είναι από τα καυτά της πολιτικής επικαιρότητας. Αν και εγώ ήθελα έτσι να μου πείτε λίγο περισσότερο πού πάμε, τι γίνεται στο Πασόκ, τι γίνεται στην Πολιτική Συμμαχία, που πάει ο κόσμος διακοπές. Όχι, γενικά πάει ο κόσμος. Και, γιατί το κάθε ένα κόμμα τώρα, ένα λεπτό έτσι, το κάθε ένα, έχει και τα δικά του εσωτερικά ζητήματα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μας βρίσκει ένας Αύγουστος, όπου μπορεί χθες να έκλεισε η Βουλή, αλλά έχουμε, να ξεκουραστούν και οι άνθρωποι εδώ που τα λέμε, αλλά έχουμε συζητήσεις και έντονες έτσι, παρασκηνιακές καταστάσεις. Να ξεκινήσω από τον διδάκτορα να μας πει εδώ τώρα την εικόνα, την πολιτική που έχουμε με μια Νέα Δημοκρατία που όλοι να υποστηρίζουν με την επιλογή του κυρίου Τζικώστα, να δίνει ένα σαφές μήνυμα ότι κλείνω προς τα δεξιά και σταματάω ή φρενάρω λίγο και δεν κλείνω πια το μάτι στο κέντρο. Πώς το ερμηνεύετε εσείς αυτό? Κοιτάξτε, θα έχουμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον φθινόπωρο. Και ο λόγος ο οποίος θα έχουμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον φθινόπωρο είναι πάνω απ' όλα διότι και στα τρία μεγάλα κόμματα έχουμε διεργασίες. Ναι. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν κάποια θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει στην ουσία στο 2ο Σεπτέμβριο, τον οποίο ξεκινάει, και στη δεύτερη διαδικασία εκλογικής παύλα ουσιαστικής διακυβέρνησης χωρίς κάτι να την τρομάζει, εκτός ίσως από μια διαδικασία που θα έρθει και θα είναι εκλογές του Προέδρου της Δημοκρατίας ή της Προέδρου της Δημοκρατίας. Αλλά έχουμε σίγουρα μια διαδικασία στο ΣΥΡΙΖΑ η οποία κανείς δεν ξέρει πού θα οδηγήσει, κυρίως λόγω των γεγονότων ότι πλέον μοιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει πολύ σοβαρά δομικά προβλήματα εσωτερικά. Τώρα φαίνονται τα προβλήματα στον ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχαν και τώρα βγαίνουν ή όντως ξαφνικά φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Δεν σας κρύβω ότι έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει πολιτικό διακύβευμα και δεν υπάρχουν και εκλογές μπροστά στο ΣΥΡΙΖΑ, άρα πιθανότατα οι εξελίξεις να είναι πολύ πιο μεγάλες από όσο νομίζουμε. Απ' την άλλη, σαφέστατα υπάρχει μια εκλογική μάχη, η οποία έδισε ο κ. Κασελάκης στις ευρωεκλογές και κέρδισε έναν πολύτιμο χρόνο. Δύσκολα κανείς μπορεί να τον αμφισβητήσει. Ήταν αυτό του αμφισβητήσει το δικαίωμα να είναι επικεφαλής σε επόμενες εθνικές εκλογές. Αλλά μοιάζει τόσο να είναι τόσο δύσκολο το σύστημα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρχουν τόσο πολλές διαφορετικές φωνές, τόσο πολύ διαφορετική αντίληψη μέσα στα στελέχη, που δύσκολα όλο αυτό μαζεύεται. Ναι. Όπως επίσης και στο ΠΑΣΟΚ, για να ολοκληρώσω, αν θέλετε, ένα πρώτο κύκλο. Όπου είναι πάρα πολύ υποψηφιακή αυτή τη στιγμή ακόμα, 7 είναι πολύ. Είναι μια ενδιαφέρουσα εκλογή. Είναι η πρώτη φορά που έχει τόσους υποψηφίους. Όχι, αλλά είναι, ξέρετε, η πρώτη φορά που θεωρητικά το ΠΑΣΟΚ μπορεί να οδηγήσει το ίδιο το σύστημα σε μια λογική ότι εγώ έρχομαι να γίνω ξανά κόμμα εξουσίας. Μετά από πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ έχει δυνατότητες αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είτε επανεκλεγεί ο κ. Ανδρουλάκης, είτε επανεκλεγεί ο κ. Δούκας, η κ. Δημητοπούλου, είτε ο κ. Γερουλάνος. Αναφέρομαι στους τέσσερις που θεωρώ ότι είναι τα πιο φαβορή, ας πούμε, σε όλη αυτή τη διαδικασία. Έχει μια διαδικασία και έχει και μια ευκαιρία το ΠΑΣΟΚ να πει ότι εμείς ερχόμαστε πάλι ως κόμμα εξουσίας να συμπληρώσουμε ή να δώσουμε μια άλλη εναλλακτική. Mm-hmm. Αλλάζει λίγο το τοπίο και σίγουρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το φθινόπωρο θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον από πλευράς πολιτικής. Ενώ πέρσι ήμασταν χαλαροί. Πέρσι, όχι, δεν ήμασταν χαλαροί, αλλά ξέρετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή. Πέρσι δεν υπήρχε πολιτικό διακύβευμα, κακά τα ψέματα. Ήταν οι αυτοδιοικητικές. Ό,τι και να λέγαμε, ακόμα και αν ήταν οι ευρωεκλογές, δεν υπήρχε κίνηση. Υπήρχε όχι οι αυτοδιοικητικές. Και οι αυτοδιοικητικές. Το φθινόπωρο και μετά. Ήταν όμως μία. Ναι. Ήταν όλο μαζί. Αλλά ακόμα και τότε, ξέρετε, δεν υπήρχε κάτι το οποίο κανείς να μπορούσε να πει που πω, ποθέ μου, θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό.
Ούτε και τώρα υπάρχει υπό την έννοια ότι δεν υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που μπορεί να οδηγήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά τι υπάρχει, υπάρχει αρχή μιας νέας κατάστασης. Ναι. Και αυτή ξεκινάει, νομίζω, από το φθινόπωρο. Πάμε λοιπόν να τα δούμε τώρα ένα-ένα. Πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε σε σένα τώρα, Ανδρέα. Αυτό βάσει αυτού που είπε ο κύριος Αρμάος. Αυτή τη στιγμή, τι βλέπεις ότι επιχειρεί να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης? Έθεσε και το θέμα της Προεδρίας ο κύριος Αρμάος. Είναι όντως και η επιλογή του κυρίου Τζιτζικώστα η προσπάθεια πάμε προς τα δεξιά, σταματάω στο κέντρο γιατί δεν μου βγήκε ή μου βγήκε αλλά τόσο όσο ήθελα? Ναι, ενδεχομένως να είναι μια ερμηνεία, αλλά νομίζω ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό τον έχει πάρει από κάτω. Δηλαδή από τις εθνικές εκλογές και μετά, δηλαδή αυτό το 14μηνο, από τις εθνικές εκλογές, όχι από τις ευρωεκλογές, τον έχει πάρει από κάτω, γίνονται όλα λάθη. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει με τους υπουργούς, τι θέλει να κάνει με τα ανοίγματα, αν θέλει να κλείσει. Εδώ λέμε ο ανασχηματισμός και μετά η Γενική Γραμματής, ναι, στις θέσεις σαν, είναι ένα... Ναι, σαν να κάνει πισωγυρίσματα ή σαν να θεωρεί ότι τέλος πάντων τελείωσαν τα ανοίγματα στο κέντρο και ότι τέλος πάντων πάμε προς τα δεξιά, αλλά δεν ξέρω αν αυτό θα τον ωφελήσει στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή αυτό που του έδωσε τη δυναμική τα προηγούμενα χρόνια ήταν η κυριαρχία στο κέντρο, την οποία φαίνεται να χάνει. Από ποιον? Θα φανεί. Φάνηκε βεβαίως και από ότι, άμα δεις τα ποιοτικά στοιχεία των ευρωεκλογών, ότι περίπου το 30% ψήφισε το ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται όμως ότι με τις επιλογές προσώπων, ότι σιγά σιγά θα αρχίσει ο κόσμος του κέντρου να φεύγει. Και πιστεύω ότι ένα σημαντικό αριθμό ανθρώπων που έχουν στοιχειώδεις δημοκρατικές ευαισθησίες, οι αθλειότητες που έχουν γίνει με τις υποκλοπές τους έχουν ενοχλήσει. Και νομίζω ότι είναι και εδώ ανοίγεται μια ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ. Θα φανεί βεβαίως αν θα την αξιοποιήσει, να κερδίσει αυτόν τον κόσμο. Αλλά νομίζω ότι την κυβέρνηση την έχει πάρει η κατοφόρα και θα ενισχυθεί η φθορά της στο φθινόπωρο και με αυτό που λέγαμε, δηλαδή κυρίως με το κομμάτι της ακρίβειας. Γιάννη. Σε σχέση με τον κύριο Τζιτζικώστα να πω ένα σχόλιο. Δεν νομίζω ότι συνιστά κάποια στροφή από το κέντρο προς την ακροδεξιά, προς τη δεξιά. Δεξιά, όχι ακροδεξιά. Προς τη δεξιά. Νομίζω ότι προσπαθεί με την επιλογή αυτή να περιορίσει τους υποψήφιους που θα μπορούσαν να στήσουν μαγαζί δεξιά πάντως. Δεν συνιστά δηλαδή κάποια πολιτική στροφή, αλλά εγώ θεωρώ. Και καθόλου τυχαία επιλογή, όχι μόνο του προσώπου, αλλά και της περιφέρειας την οποία εκλέγεται. Ακριβώς. Νομίζω ότι ο κύριος Τζιτζικώστας ήταν δυνητικά ένας άνθρωπος, ένας παράγοντας, ο οποίος θα μπορούσε να απειλήσει τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη από τα δεξιά. Πολύ πρακτικά το λέω, αυτό θεωρώ. Ναι. Δεν δίνω περισσότερη βάση σε σχέση με δεξιά στροφή ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν πολύ πρακτική, κατά τη γνώμη μου, η επιλογή του κύριου Μητσοτάκη, λόγω του φόβου πάντως, διότι πέρα από αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει στο κέντρο, που δεν πείθει πια για πολλούς λόγους, διότι έχει χάσει το μεταρρυθμιστικό αφήγημα. Εκείνος και... τελευταία του ανάρτηση πάντως, που ήταν, ναι, και τελευταία λόγω του καλοκαιριού, μιλάει για τις μεταρρυθμίσεις, κάνει ένα απολογισμό του επταμήνου, λέει τι έχει γίνει. Η γνώμη είναι ότι δεν έχει μεταρρυθμιστικό αφήγημα, τουλάχιστον αυτό το οποίο έχει την πρώτη θητεία του. Αυτό, σε συνδυασμό με άλλα θέματα, μόνο αν διαβάσει κανείς το πόρισμα του κυρίου Ζήση, του Αριού Πάγου, θα φρίξει. Δηλαδή εδώ υπάρχουν και θέματα δημοκρατίας, τα οποία για ένα τεράστιο κόσμο στο κέντρο γεννάται θέμα. Και υπάρχει έντονη αμφισβήτηση. Αυτό σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη πίεση από το ιστορικό του κόμματός του, τη δεξιά του πτέρυγα, δηλαδή εν ώψη της προεδρικής εκλογής, που είπε και ο κύριος Αρμάος, σύν τα προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται. Δηλαδή, αν δούμε, τον Ιούλιο αυξήθηκε ο πληθωρισμός. Δεν μειώθηκε. Ναι. Δηλαδή, υποτίθεται ότι έγινε μια αλλαγή στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Στο 3%. Και αυτό δεν είναι θέμα, βεβαίως, δεν είναι θέμα προσωπικό του κύριου Θεοδωρικάκου, έτσι δεν το βάζω έτσι. Αν δει κανείς λοιπόν αυτή την εξέλιξη, σημαίνει ότι τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται. Βλέπαμε και νωρίτερα τι γίνεται με τη στέγη. Εάν δεν παρέμβει η κυβέρνηση σε τέτοιου είδους κοινωνικά προβλήματα, και μάλιστα κοινωνικά προβλήματα τα οποία απασχολούν και την παγκόσμια κοινότητα, πρέπει να σου πω, διότι αναλύσεις από μεγάλα μέσα είναι ότι το στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο δεν είναι μόνο δικό μας, ειδικά των νέων, ναι, οδηγεί τους νέους σε εξτρεμιστικές πολιτικές λύσεις και εκφράσεις. Αυτά λοιπόν τα θέματα, εάν δεν τα αντιμετωπίσει και δεν φαίνεται προς τούτο και προς το παρόν να καταφέρει να τα αντιμετωπίσει,
θα έχει αυτή τη φθορά που είπε και ο κύριος Παπαδόπουλος συνεχόμενα. Δεν είχαν εκτιμηθεί σωστά και η ακρίβεια αλλά και το πόρισμα του Αρείου Πάγου, το θέμα των παρακολουθήσεων, δεν είχε εκτιμηθεί σωστά, θεωρείται, από το κυβερνών κόμμα. Θεώρησαν ότι εντάξει, θα ξεχαστεί. Γιατί αυτό που ακούγεται είναι ότι, το είπε και ο κύριος Χαρίτσης, δηλαδή το τελευταίο του σχόλιο, είναι ότι δεν μάθαμε την αλήθεια, αλλά τώρα μιλάει για κυβερνητική συγκάλυψη. Δεν σας λέω να σχολιάσετε αυτό, σας λέω ότι ήταν κάτι από την πλευρά της κυβέρνησης, είδατε να μην το έχει ουσιαστικά, να μην έχει ουσιαστικά συνειδητοποιήσει το μέγεθος και το τι ζημιά μπορεί να πάθει. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα θεωρητικό ζητούμενο και ένα πρακτικό ζητούμενο. Το πρακτικό ζητούμενο είναι ότι ό,τι και αν πούμε σήμερα εμείς, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει άλλα 3 χρόνια μπροστά της διακυβέρνησης. Mm-hmm. Άρα, αν υποθέσουμε ότι ναι, υπάρχουν πάρα πολλά μεγάλα λάθη, ή αν δούμε που είναι μια πραγματικότητα, ότι η δεύτερη θητεία της διακυβέρνησης Μητσοτάκη δεν έχει ξεκινήσει με τους καλύτερους ουρανούς. Πρέπει να κάνει κάποιες κινήσεις η Νέα Δημοκρατία σίγουρα για να διορθώσει τα δεδομένα. Κοιτάξτε, άλλαξε τα πρόσωπα. Έκανε δηλαδή τώρα ένα σχηματισμό. Μπορεί να ξανακάνει. Ήτανε θέμα προσώπων. Μπορεί είναι να ξανακάνει, θέμα. Μπορεί να δημιουργήσει και άλλες συνθήκες. Και αυτός ο σχηματισμός, ξέρετε, ήταν λίγο σχετικός. Εκείνο το οποίο έχει μια μεγάλη σημασία είναι ότι πρέπει να καθίσει και να λύσει τα πρόβλημα της καθημερινότητας. Mm-hmm. Γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι εξακολουθεί να μην έχει πρόβλημα όσο αφορά την έννοια με κάποια μορφή της επικυριαρχίας στο πολιτικό σύστημα. Μα δεν έχει και τίποτα απέναντι, λένε οι περισσότεροι. Άρα υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα. Ναι. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχει το πρακτικό και το θεωρητικό. Το θεωρητικό ποιο είναι? Το θεωρητικό είναι ότι χωρίς να γνωρίζουμε κατά πόσο οι ίδιοι οι πολίτες ενδιαφέρονται τελικά και σε ποιο βαθμό για τις υποκλοπές, υπάρχουν πολλά θέματα όσο αφορά τις ίδιες υποκλοπές. Θέλουμε και θα δούμε, φαντάζομαι, στις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, πόσο η όλη διαδικασία και των υποκλοπών και το θέματα τα οποία δημιουργήθηκαν στα εσωτερικά των κομμάτων επηρεάζουν ή όχι τα ίδια τα κόμματα. Ναι. Θα το δούμε στις πρώτες έρευνες. Με ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση το μεγάλο αντιπαλό της. Ποιος ο μεγάλος αντιπαλός της? Ο εαυτός της. Ακριβώς. Πρέπει να επιτελέσει έργο. Το θέμα είναι ότι το έχει πει μετρήσιμο έργο. Και ο ίδιος ο Αν δεν κάνει Μητσοτάκης. Έργο, ξέρετε, ναι. Δεν υπάρχει, δεν θα συγχωρέσουν τίποτε οι πολίτες. Ναι. Αν κάνει έργο, αν δηλαδή αλλάξει αυτό το πράγμα το οποίο σήμερα αντιμετωπίζει, γιατί το αντιμετωπίζει, την ακρίβεια την αντιμετωπίζει, το θέμα της στέγας το αντιμετωπίζει. Η νέα κανονικότητα σημαίνει ότι έχει συνέχεια κρίσεις. Κρίση στη Μέση Ανατολή. Ουκρανία παραμένει, ενεργία είναι κρίση χθες οικονομική στα διεθνή χρηματιστήρια. Άρα αυτή είναι η νέα πραγματικότητα. Δείτε τι γίνεται στην κοινωνία της Αγγλίας. Εκλογές στην Αμερική που δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει. Σε όλες αυτές τις συνθήκες λοιπόν πρέπει κανείς να προσαρμόζεται. Αλλά αν δεν κοιτάξεις τον πολίτη, τη λειψιδρία, το δημογραφικό, δηλαδή προβλήματα που έχεις να αντιμετωπίσεις, σημαντικά. Εκεί αλλάζει το πράγμα. Όλα αυτά που είπατε δεν έχει αντιμετωπίσει τίποτα μέχρι τώρα, έτσι. Κοιτάξτε. Γι' αυτό ήρθε το 28%. Προσέξτε, για να είμαστε ακριβείς. Το 28% που ήρθε, ακριβώς για να είμαστε ακριβείς, ήρθε με δύο άλλα κόμματα να παίρνουν 14 και 13 και ήρθε, αν θέλετε, σαν ένα καμπανάκι που καλώς κάνουν οι πολίτες και το χτυπάνε. Σε μια όμως εκλογική διαδικασία. Που δεν είχε το ρίσκο της ανατροπής. Κάθε κάλπη βγάζει αποτέλεσμα, αλλά δεν είχε κανένα ρίσκο ανατροπής. Πάντως, πάνω σε αυτό. Είναι τα ποιοτικά στοιχεία. Τα ποιοτικά στοιχεία είναι πάρα πολύ άσχημα. Αυτή τη στιγμή όμως. Το βέλος, ενώ για πάρα πολλά χρόνια το βέλος ήταν προς τα πάνω, εδώ και πόσο καιρό το βέλος είναι προς τα κάτω. Το θέμα λοιπόν είναι και αυτό που. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Όχι, μόνο το θάρρος. Ξέρετε το πώς, αν το βέλος είναι προς τα πάνω, προς τα κάτω, έχει μια σημασία σαφέστατα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και σαφέστατα πια μιλάμε και για 5 χρόνια διακυβέρνησης. Άρα πρέπει να έχεις ένα αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να μην έχεις αποτέλεσμα. Και να έχεις και μια φθορά, δεν μπορείς να μην έχεις φθορά. Επίσης, και μπορεί να σας πω η λέξη μεταρρύθμιση πια να μείνει σωστή. Να είναι η λέξη και ανακατασκευή σωστή. Δηλαδή να πρέπει να αλλάξει συνθέμελα το όλο σύστημά μας. Από εκεί και πέρα έχεις ένα προβληματικό ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε τώρα με όλο το σεβασμό την απάντηση που έδωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου για την λεγόμενη πισίνα ή όχι. Το ποδόλογο λέτε, ναι. Δηλαδή τώρα αυτό δεν είναι απάντηση. Πάντως, κύριε Αρμάο. Να σας πω μόνο αυτό. Ναι. Και απ' την άλλη, έχει μια εκλογική διαδικασία για να πάμε με 7 υποψηφίους. Δεν είναι κακό το 7 υποψήφιοι, δεν είναι καθόλου κακό. 6 στην πραγματικότητα. Ναι. Και θα δούμε. Για πρώτη φορά, αυτό θέλω να εισάγω τώρα, για πρώτη φορά δεν εξαρτάται από τον κύριο Μητσοτάκη. Ενώ το εξής, αν παρουσιαστεί αντίπαλος, η κοινωνία, κατά τη γνώμη μου, θα είναι πολύ πιο θετική, πιο θετικά διακείμενη να κινηθεί προς μια άλλη κατεύθυνση. Και να επιλέξει Έχει κάτι άλλο. Έχει τελειώσει ο μύθος του μεταρρυθμιστή, του διαχειριστή,
του ανθρώπου ο οποίος όλα πάμε τα τώρα σε αυτό που λες. Και όλα τα έθεσε μπορεί. Το θέμα των παρακολουθήσεων και οι τρεις σας το θέσατε. Αυτή τη στιγμή, και θέλω να μου πείτε και για τον ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και για το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη στιγμή ήταν θέματα που θα μπορούσαν να τα κάνουν σημαία, αλλά έχουν τόσο εσωτερικά ζητήματα που ίσα που τα αναφέρουν, ίσα που κάνουν μία κριτική και μετά έχουν να αντιλήσουν τα δικά τους. Καταρχήν, ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, τώρα Γιάννη, έχουν. Όχι, δεν είναι σωστή λέξη, πήγα να πω. Όχι, διχαστεί. Έχουν αυτή τη στιγμή κατακρεματιστεί από τη Μήνο. 87 από τη Μήνο. Ο κ. Πολάκης, μετά είναι ο κ. Κασελάκης, όπου ακόμα και από το εσωτερικό του κόμματος λένε ότι δεν έχει πάρει μια σαφή και ξεκάθαρη θέση για το τι θα κάνει με τον κύριο Πολάκη. Ένα μπες βιέσει όλη η κατάσταση. Και έχει τώρα να διαχειριστεί και ένα θέμα, δηλαδή κάναμε πολιτικό ζήτημα, πολιτική συζήτηση, μια πισίνα. Σοβαρό. Να γίνουν οι όποιες διαδικασίες, να γίνουν οι όποιες διαδικασίες. Αλλά φεύγει ο κόσμος όταν ακούει τέτοια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βιώνει μία κρίση πολύμη. Διαρκείας. Από τις εθνικές εκλογές. Διότι όταν πέφτει. Από την αποχώρηση του κύριου Τσίπρα. Η αξιωματική αντιπολίτευση πέφτει στο 17,8%. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και δεν ξεπερνιέται εύκολα και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών δεν βοήθησε σε τούτο. Μπορεί να έδωσε χρόνο, κάποιο χρόνο στον κύριο Κασελάκη. Το συνέδριο θα είναι δύσκολο μπροστά του. Για τον ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή και για τον ίδιο τον κύριο Κασελάκη, φοβάμαι ότι θα έχει και νέο πρόβλημα ακόμη και με διασπάσεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Και άλλη διάσπαση βλέπεις. Οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι γεγονός. Υπάρχει περίπτωση βλέπεις διάσπαση της οποίας θα ηγηθεί ο κύριος Πολάκης? Ο κύριος Πολάκης νομίζω ότι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, στις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να συνεχίσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα μετά βλέπεις διάσπαση άλλη. Να μένει στον ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πολάκης και να κάνει άλλο κόμμα και να δώσει άλλη ονομασία ο κύριος Κασελάκης? Όχι. Βάζω εγώ τώρα, πετάω ναι, τα τέρατα μετά στο τραπέζι. Το πρόβλημα είναι ότι μια σειρά από, δυνάμεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ δύσκολο να συμβιώσουν με τον κύριο Κασελάκη και ο κύριος Κασελάκης μαζί. Ωραία, και πού θα πάνε? Πώς θα εκφραστεί όλο αυτό, μπορεί να εξαρτηθεί, Χριστίνα, και από τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, συμφωνώ ότι είναι λίγο αλληλένδετα. Αλλά η διαφορά που υπάρχει με το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ νομίζω είναι κομβική. Στο ΠΑΣΟΚ έχουμε μια εκλογική διαδικασία. Με τις συγκρούσεις, όχι κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς τι γίνει το 2007, η σύγκρουση αυτή δεν είναι τίποτα. Είναι σαν να είναι φιλολογική εκδήλωση. Υπάρχει αυτή όμως η αντιπαράθεση των υποψηφίων, η οποία είναι λογική μέχρι στιγμή σε πολύ κανονικά πλαίσια. Και πολιτισμένη. ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι στο ΠΑΣΟΚ και στις εκλογές, ακόμα και στο πώς στάθηκε απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και προεκλογικά υπήρχε ένας πολιτισμός, πολιτικός πολιτισμός. Φαίνεται ότι θα πάρει πάρα πολλοί κόσμοι. Δηλαδή, αν πάνε 300.000 να ψηφίσουν, που υπάρχει και μια παράδοση, είχαν πάει 270.000 το 2021. Αν πάνε 300.000 όπως εκτιμούν κάποιοι, νομίζω θα είναι ένα πολύ ισχυρό πουσάρισμα για τον όποιον. Η όποια καθίσει στην προεδρική καρέκλα. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σύγκριση. Εκεί είναι κωμικοτραγικά πράγματα. Αυτά που συμβαίνουν με τον κύριο Κασελάκη δεν έχουν προηγούμενο σε κανένα άλλο κόμμα. Σε κανένα. Δηλαδή, όποιο σκεφτεί τι έχει γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ αυτόν τον καιρό, πώ πολιτεύεται ο κύριο Κασελάκη, τι γίνεται με τον κύριο Πολάκη, η αντιπαράθεση του κυρίου Πολάκη με την κυρία Λινού δεν έχει προηγούμενο. Αυτά που λέει ο κύριο Πολάκη για μια βουλευτή με την οποία είναι στο ίδιο κόμμα. Δεν ξέρω αν έχουν ξαναϋποθεί να λέει. Λέει κλέφτρα. Απατεώνησα. Απίστευτα πράγματα. Σήμερα υπάρχει συζήτηση στην Επιτροπή Δεοντολογίας για τον κύριο Σπίτζη. Για παράδειγμα, ένα φυτίλι μπορεί να είναι μια διαγραφή του κύριου Σπίτζη σήμερα. Ο κύριος Σπίτζης ηρωνεύτηκε και είπε: έχω σοβαρά πράγματα να κάνω. Δεν θα πάω στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Εγώ ασχολούμαι με τις υποκλοπές που δεν ασχολούμαι. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, υποστηρίζουν ότι ο κύριος Σπίτζης επίτηδες τα λέει όλα αυτά για να οδηγήσει την διαγραφή του. Ενδεχομένως να το προκαλεί ο κύριος Σπίτζης να τραβάει το σκηνή, να θεωρεί ότι μπορεί να θεωρεί ο άνθρωπος ότι μια διαγραφή του μπορεί να είναι η θριαλίδα των εξελίξεων. Όμως περιγράφω διάφορα γεγονότα για να δείξω ότι το puzzle εκεί πέρα είναι ένα πράγμα. Και συμφωνώ με τον κύριο Μακρυγιάννη που λέει ότι οδεύει προς διάσπαση. Δηλαδή είναι θέμα χρόνου. Η πολιτική και άλλη διάσπαση, η ψυχική διάσπαση έχει επέλθει. Δηλαδή αυτά που λένε οι μεν για τους δε είναι πολύ σκληρότερα από ό,τι έλεγαν όταν έγινε η διάσπαση. Αλλά βοήθησε με να καταλάβω για ποια διάσπαση μιλάμε. Γιατί διάσπαση. Τι θα γίνει κατά την εκτίμησή μου? Θα κρατήσει ο κύριο Κασελάκης με τον κύριο Πολάκη και όποια άλλα στελέχη ένα μικρό κόμμα, τη σφραγίδα. Και νομίζω μια μεγάλη μάζα βουλευτών δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ο κύριος Κασελάκης με τον κύριο Πολάκη είναι στην ίδια γραμμή, πιστεύεις? Έχουν τα ίδια ακροατήρια. Γι' αυτό και ο κύριος Κασελάκης δεν μπορεί να κάνει τίποτα ερήμη τον κύριο Πολάκη. Και τον θέλει μαζί του και σε συνέδριο. Ξέρω δεν μπορεί να πάει σε συνέδριο χωρίς τον Πολάκη. Δύο πυλώνες, σε δύο πυλώνες κάθεται ο κύριος Κασελάκης. Και οι υπόλοιποι που θα πάνε?
Οι υπόλοιποι. Αναλόγω θα γίνει στο Πασόκ. Συμφωνώ, ναι. Νομίζω ότι κοιτάνε. Και η Νέα Αριστερά θα μπει στις διεργασίες για την ανασυγκρότηση της κεντρικής αριστεράς. Έχει σοβαρά στελέχη. Ο κ. Καρίτσης, η κυρία Χτσόγλου είναι στελέχη με μπόλικο πολιτικό και μέλλον. Και κατά την άποψή μου και σοβαρά στελέχη. Μπορούν να παίξουν ένα ρόλο στην κεντροαριστερά. Η εξέλιξη στο Πασόκ. Ένα τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Αριστερά, ο κ. Κόκαλης, νομίζω θα κάνουν μια προσπάθεια συζήτηση, συνεννόηση, ακόμα και κοινή εκλογική καθόδου στο τέλο τη ημέρα στα πρότυπα τη Γαλλία. Αν θα τα καταφέρουν, είναι ένα άλλο ερώτημα. Γιατί πολλέ φορέ οι φιλοδοξίε, οι συνθήκε μπορεί να μην το επιτρέψουν. Δεν ξέρουμε αν ακόμα η Γαλλία το όλο αυτό εγχείρημα το πήραμε. Θα έχει το παλιγό σχηματικά. Το παλιγό σχηματικά. Αλλά τέλο πάντων, μπορεί να γίνει μια προσπάθεια, ένα σχήμα ομπρέλα με διάφορε δυνάμει. Παραλαμβάνω, ένα τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το Πασόκ με την ηγεσία του, η Νέα Αριστερά ή ένα τμήμα της, ο κύριος Κόκαλης, όλα αυτά τα πρόσωπα και οι προσωπικότητες που κινούνται σε αυτό το κήπεδο της κέντρου αριστεράς θα προσπαθήσουν να κάνουν κάτι εκτιμώ και θεωρώ ότι θα είναι και η πίεση από τα κάτω. Αυτή θα είναι η πίεση από τα κάτω. Βρείτε τα. Βέβαια, πρώτα προέχει να λυθεί το θέμα της ηγεσίας στο Πασόκ. Στο Πασόκ. Κατά τη γνώμη μου. Ναι, ναι, είναι αφετηριακή ημερομηνία. Δεν απαντούν όλοι οι υποψήφοι το ίδιο. Το ίδιο στις προκλήσεις που υπάρχουν. Για παράδειγμα, αν. Δεν θέλουν μια όποια συμφωνία εννοείς σύμπραξη. Την κυρία Διαμαντοπούλου, αρχηγό. Και να συμπράξει με. Μια τέτοια, ας το πούμε έτσι, συμμαχία ή διεργασία. Καλύτερα να πούμε για διεργασίες, γιατί δεν ξέρουμε στο τέλος τι θα βγάλει όλο αυτό. Εμείς τώρα κάνουμε διάφορα σενάρια. Αναλύσεις, αλλά στην πράξη είναι πολύ πιο δύσκολα καμιά φορά τα πράγματα. Αλλά πρώτα θα πρέπει να δώσουν την απάντηση τα μέλη, τα στελέχη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ στο θέμα της ηγεσίας. Το ποιο είναι το ερώτημα εδώ. Και μετά. Ποιος μπορεί δηλαδή να εκφράσει το ποιο πρόσωπο θα είναι αυτό που θα εκφράσει και θα έχει και την, αν θέλετε, τη δυναμική, για έτσι. Απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, γιατί όλοι πάνε απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Πριν φτάσουμε στο μέτωπο που περιέγραψε, εάν τεθεί στην πορεία των πραγμάτων ο κύριος Παπαδόπουλος, που είναι και αυτό ένα από τα πιθανά σενάρια, μιλήσω κι εγώ, γιατί μόνο στον κύριο Αρμάο μιλάω στον πληθυντικό. Γιατί. Επειδή γνωριζόμαστε. Έλα και με τον κύριο Αρμάο γνωριζόμαστε, αλλά καταλαβαίνω. Ό,τι θέλει, εσύ ορίζει, Χριστίνα. Θα πρέπει να δούμε την ικανότητα του Πασόκ. Να σταθεί μόνο του, καταρχήν. Έτσι, δηλαδή, να περιφρουρηθεί η πολιτική του αυτονομία, διότι θα είναι ένα από τα σημεία αιχμής, ναι, επί των οποίων θα γίνει η πολιτική σύγκρουση η εσωκομματική για την ηγεσία. Και στην πορεία των πραγμάτων να δούμε ο ίδιος ο αρχηγός, εάν είναι, μάλιστα, ικανός να το πάει παρακάτω το μαγαζί, ας το πούμε έτσι, και να σταθεί απέναντι στο Μητσοτάκη. Γιατί αυτό. Όλοι είναι να σταθούν απέναντι στο Μητσοτάκη. Αν δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στο Μητσοτάκη, δεν μπορεί να κερδίσει τους άλλους. Γιάννη, εσύ πήγες διακοπές, άρα τον Αύγουστο θα είσαι εδώ. Τον Αύγουστο. Ενώ, τι θα πεις. Τον Αύγουστο θα είμαι διαψεύδοντας τον Ουμπέρτο Έκο. Εδώ, γιατί υπάρχουν ειδήσεις. Ανδρέα μου, εσύ θα είσαι τον Αύγουστο. Κάποιες μέρες, ναι, κάποιες. Τι θέλεις. Τίποτα καλά. Το κλείσουμε από τώρα. Εδώ, έτσι, μεταξύ μας. Να τις καθορίσουμε. Να μην υπάρχει μοναξιά εδώ σε αυτό το. Να καθορίσουμε τις διακοπές με βάση διαθέσεις. Ό,τι θέλεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι θέλεις. Με έχει στρατεύσει ο κύριος Παπακλήμητσος. Κύριε Ρωμαίος, θα φύγετε. Λέω να ξεκουραστώ κάποιες μέρες. Το λέτε μεταξύ απολογητικά. Δεν είναι κακό. Θα σε αφήνει την παρέα και λίγο με τα πράγματα. Εντάξει.